Καλή επιτυχία, Ελεάνα μου. Και έτσι πως είμαστε όλοι, ξεκινάμε με τη Σοφία. Γεια σου, Ελεάνα. Yeah. Μου αρέσουν τα μαλλιά σου πάρα πολλά σήμερα. Μπορείς να βγάλεις την καπατίνα σου και να δω τι γίνεται από κάτω. Μου αρέσει που βάλες τα δύο κρεβάτες και αυτό είναι που κάμισο. Ναι, το έχω δέσει από μέσα κάπως περίεργα και έχω βγάλει τα μανίκια. That's super cool. Αυτό είναι very cool. Και μου αρέσουν τα παπούτσια και η τσέντα. So, για μένα είναι μόνο λάθος είναι τα παντελόνια. Okay. Το σκέφτηκα να το κάνω total γι' αυτό. Δηλαδή, είχα αυτά τα δύο κομμάτια καιρό. Και το ένα μετά το άλλο το σφάνω και λέω, εντάξει, είναι σχεδόν το ίδιο. Ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτό ουσιαστικά που έφτιαξα, γι' αυτό το έκανα ήρεμο. Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβα. Δεν ήθελες να κάνεις overboard. Ναι. Maybe εδώ που είμαι και εσύ είσαι πιο μακριά από μένα, φαίνεται όπως είναι like ένα το ίδιο ύφασμα πάνω και κάτω. Και ξέρω ότι τα από κάτω είναι jeans και το από πάνω είναι πουκάμισο, right? Ναι, denim και αυτό. Οκ. Ναι, πουκάμισο κοντά. Ναι, I think for sure, πεπές, να παίξεις λίγο με το κάτω μέρος και αφήνα το κάνεις a little bit more ανεβασμένο. Οκ. Τρία. Όμορφα. Πάμε στο Στέλιο. Ελεάνα, πώς είναι τα παπούτσια? Λοιπόν, κοίταξε, το look αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, ωραία τα μαλλιά σου, πολύ ωραίο αυτό το στοιχείο που έχει κάνει εδώ και μου αρέσει που το έχει κρατήσει όλο σε μπλε. Αλλά θα ήθελα κάποιες λεπτομέρειες για να το κάνουν να μην είναι τόσο βαρετό όλο το υπόλοιπο εκτός από αυτό και τα μαλλιά. Δηλαδή, ο λαιμός που έχει φτιάξει με τα μανίκια, οι γραβάτες και τα μαλλιά είναι αυτά που δίνουν σε αυτό το look ένα ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν καθόλου ωραίο. Ναι. Ας πούμε, θα ήθελα να είναι ξεφτισμένο το παντελόνι αυτό κάτω. Μόνο το κάτω, μόνο το στρίφωμα, ας πούμε. Να υπάρχει ένα στοιχείο να το χαλάει λίγο. Ναι. Τα παπούτσια αυτά τα βρίσκω πολύ μικρά για αυτό το παντελόνι. Δηλαδή... Είναι λίγο... Φαίνονται μικρά γιατί είναι πολύ φαρδί. Και είναι φαρδί όλο το παντελόνι αυτό. Και ίσως αυτό το παντελόνι να θέλει λίγο στένεμα. Πού? Στο παντζάκι από εκεί και κάτω. Έχει. Από εκεί και κάτω. Δηλαδή είναι λίγο αμήχανο το φάρδος του. Okay. Δεν είναι ούτε πολύ φαρδί, ούτε πολύ στενό. Ούτε... Θέλει λίγο μάζεμα για να είναι... Θέλει λίγο μάζεμα. Ωραία. Λίγο χάλασμα από κάτω. Για να ξαναβάλει το πανωφόρι. Αυτό το πανωφόρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει που είναι τόσο κλασικό και τόσο αντρικό. Βλέπω μία νέα ακαδημαϊκό να είναι ντυμένη έτσι. Τι ωραίο. Ναι. Δεν θα ήταν ωραία. Ναι, θα ήταν τέλειο. Δηλαδή δείχνει ένα styling με σκεπτικό, ότι πεις να χτίσεις μία εικόνα με επιρροές. Μου άρεσε που το κλόουν, το που σου πήγε η Γεωργία για να σε χαριτολογώντας, ας πούμε. Ναι. Εσύ το είδες με σοβαρότητα. Γενικά, εμένα το τσίρκο σαν έμπνευση μου αρέσει πάρα πολύ. Full, full. Ευχαριστώ. Yeah. Και τώρα κλείνουμε. Χαρούμενη είσαι. Δείξτο. Έχουν πάει καλά τα πράγματα. Δεν νομίζω να στραβώσει τόσο πολύ με τον Δημήτρη τώρα. Για να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Λοιπόν, είσαι η Πρίτανης από τα Εμισκούμπρια. Καλά δεν θα ήμουν και εκεί. Πολύ. Παντού θα σου να καλά. Γιατί έχεις αυτό το πνεύμα το αχαλήνετο πολλές φορές που εμένα μου αρέσει και σου έχω πει ότι με ενδιαφέρει η δική σου περίπτωση, να το πω έτσι, στη ληστική, γιατί πάντα έχουμε κάτι να συζητάμε. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, δεν μου αρέσει που κοπιάρεις. Καθόλου. Δεν θέλω να κοπιάρεις. Δεν σου φτάζω. Τι είναι αυτό? Ήταν προς τιμήν, ας πούμε. Αυτό το δέχομαι. Γιατί είπε λανσάρο, άρα είναι για το δύο κόσμο. Ναι, αλλά όχι να κοπιάρουμε. Τι είσαι, fast fashion? όχι, εγώ έκανα πιο. Έκανα τα σφιχτά. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Θα σου πω τι θα άλλαζα εγώ. Μου αρέσει το παντελόνι. Διαφωνώ με το Στέλιο ότι θα το ήθελα πιο στενό. Θεωρώ ότι είναι αυτό το παντελόνι που πρέπει να είναι έτσι, στα δικά μου τα μάτια. Που είναι λίγο, μοιάζει και σαν φούστα, αλλά είναι και παντελόνα.
σίγουρο το πρώτο πράγμα που σε είδα είναι ότι θέλει από κάτω loafers, αλλά θέλει πολύ chunky, στο πλάι θέλει. Ναι. Και ξέρεις, τα παπούτσια αυτά, τα Mary Jane, είναι πολύ ωραία που φοράς. Απλά δεν έχουν καθόλου όγκο στο πλάι και βλέπεις δύο παπουτσίνια πάνω από μία παντελόνα. Θέλει στο πλάι όγκο. Εγώ τι θα έκανα στη θέση σου? Αν καταγραφτές γραβάτες με τους ρόμβους, που είναι πολύ ωραίες, ίσως δεν θα έκανα αυτό στο λαιμό. Θα φόραγα ένα ωραίο κίτρινο, πράσινο λαχούρι με μεγάλο γιακά πουκάμισο, που θα βγάζα μόνο το γιακά απ' έξω για να δώσω το χρώμα που θέλω και θα κράταγα τις γραβάτες. Επίσης, αυτή η τσάντα, σε αυτή την εμφάνιση, δεν ταιριάζει. Α, είναι πολύ μικρή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι. Αλλά με πολύ ωραία εμφάνιση. Πήρες πτυχίο. Ευχαριστώ. Έλα, εξαιρετικά. Ναι. Να χαμογελάσεις, γιατί είναι 11,7 η τελική σου βαθμολογία. Μπράβο, Ελένα. Μπράβο.